Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Τρουλινό, είναι πρόεδρος του Εξοραϊστικού Τουριστικού Συλλόγου Δέδαλος και Ίκαρος Αγίας Γαλήνης. Βλέπουμε και κάποια πλάνα, πάμε και στην περιοχή. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Τρουλινέ? Καλησπέρα από την όμορφη Αγία Γαλήνη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πανοραμική θέα από πίσω. Ναι, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Για πείτε μας. Πώς είναι το κλίμα, πώς διαμορφώνεται το κλίμα βέβαια? Πάμε να φτιάξουμε και την κάμερα, ωραία. Και η ψυχολογία και των ντόπιων, πώς είναι, για πείτε μας. Μέχρι στιγμής ευτυχώς τα πράγματα δεν έχουν χαλάσει και πάνε καλά μέχρι τώρα. Έχουν έρθει οι πρώτοι τουρίστες, έχουν ανοίξει επιχειρήσεις. Για την ώρα είναι καλά τα... είχαμε τους φόβους μας με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι μπορεί να χαλάσει κάτι, αλλά ευτυχώς τα καλά. Ξέρετε, πριν από κάποιες δεκαετίες η Αγία Γαλήνη ήταν ένα ψαροχώρι, εξελίχθηκε, επένδυσαν άνθρωποι, η φιλοξενία των ντόπιων είναι κάτι το καταπληκτικό, το εντυπωσιακό και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Είναι πλέον ένα τουριστικό θέρετρο, η αλήθεια είναι. Και χιλιάδες είναι αυτοί που το επισκέπτονται, σωστά κύριε Τρουλινέ. Από ποιες χώρες βρίσκονται τουρίστες αυτή τη στιγμή? Από Γερμανία, από Γαλλία, γενικά από όλη την Ευρώπη. Αλλά περισσότερο είναι Γερμανία αυτή την περίοδο και Γάλλοι. Τι προσφέρει η περιοχή? Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα εκεί της περιοχής. Η περιοχή, όπως είπατε και εσείς, έχει εξελιχθεί σε ένα τουριστικό θέρετρο από το μικρό ψαροχώρι που ήταν. Προσφέρει θάλασσα, προσφέρει καταλήματα αρκετά καλών προδιαγραφών. Προσφέρει φαγητό, προσφέρει διασκέδαση. Θεωρώ ότι έχουμε αρκετές επιλογές σαν μέρος εδώ πέρα για το ποια να την επισκέπτει, για παράδειγμα. Γιατί Δέδαλος και Ίκαρος ο σύλλογος? Ο σύλλογος αυτός συστήθηκε βάσει της ανάδειξης του μύθου που λέει ότι ο Ίκαρος και ο Δέδαλος, που είμαι εγώ τώρα, ναι, και πέταξαν προς την Ικαρία. Και έχει φτιαχτεί το ομώνυμο θέατρο από το σύλλογο προς τιμήν του Δέδαλου και του Ίκαρου. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως είναι και εδώ πέρα, σε αυτό το θέατρο, ναι, σε αυτό το θέατρο δίνουμε κάποιες παραστάσεις, μία θέατρο που υπάγεται στο σύλλογό μας. Μάλιστα. Αυτά. Το μήνυμα που στέλνει λοιπόν η Αγία Γαλήνη και με αυτό να κλείσουμε, ποιο είναι στην αρχή της τουριστικής περίοδου? Το μήνυμα είναι αισιόδοξο, ότι περιμένουμε ότι θα πάμε καλά. Αν τα γεγονότα συνεχίσουν όπως έχουν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά ελπίζουμε στο καλύτερο. Ελπίζουμε ότι όλα θα συνεχίσουν όπως Μάλιστα. μέχρι τώρα, ότι πάνε καλά. Κύριε Τρουλινέ, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με Αγία Γαλήνη ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα ζωντανές συνδέσεις.